Άγιος Ιγνάτιος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως εορτάζει στις 23 Οκτωβρίου εκάστου έτους. Ο Άγιος Ιγνάτιος έλαμψε με το σταθερό χαρακτήρα του και με την ισχυρή μορφή του. Ήταν ο νεότερος γιος του βασιλιά Μιχαήλ του Πρώτου, του Ραγκαβέ και της Προκοπίας, θυγατέρας του αυτοκράτορα Νικηφόρου του Πρώτου και γεννήθηκε το 799 μετά Χριστόν. Όταν ο Λέος ο Πέμπτος κατέλαβε, το θρόνο έκλεισε τον Ιγνάτιο σε μοναστήρι. Το βασιλοπέδι δέχτηκε ευχάριστα τη ζωή της ευσέβειας και της αρετής και αφού αποδεσμεύθηκε τη ζωή των αυλών και των αυτοκρατόρων, προχειρίστηκε μοναχός, πρικισμένος μάλιστα και με άλλα χαρίσματα, διέπρεψε σαν ηγούμενος της μονής του Αρχαγγέλου, η οποία ονομαζόταν του Ανατέλλοντος, ενώ τώρα ονομάζεται του Σατήρου. Το έτος 846 μετά Χριστόν, όταν η βασίλισσα ήταν η Θεοδώρα, διαδέχτηκε στον πατριαρχικό θρόνο τον πατριάρχη Μεθόδιο τον Πρώτο που είχε πεθάνει. Ο Ιγνάτιος έδειξε τον ισχυρό του χαρακτήρα και στην περίπτωση που ο αδελφός της Θεοδώρας Βάρδας παράσυρε τον γιο του βασιλέως Μιχαήλ του Τρίτου να εξαναγκάσει τη μητέρα του και τις αδελφές του να γίνουν μοναχές. Τότε ο Ιγνάτιος αντιστάθηκε να προβεί σε μια τέτοια καταναγκαστική κουρά, γνωρίζοντας βέβαια την επικίνδυνη έχθρα του μοχθηρού Βάρδα, αλλά και σε αυτόν τον ίδιο δεν δέχτηκε να δώσει τη Θεία Κοινωνία επειδή συζούσε με την ύφη του. Όμως την 23η Νοεμβρίου του 857 ο Βάρδας εκδικήθηκε. Κατήγγειλε ότι ο Ιγνάτιος συνωμοτούσε κατά του βασιλιά με αποτέλεσμα ο Πατριάρχης να εξοριστεί στο νησί Τερέβινθο. Αλλά όταν ανέλαβε την εξουσία ο βασίλειος ο Μακεδόν στις 13 Νοεμβρίου του 867, ο Ιγνάτιος επανήλθε στον πατριαρχικό θρόνο. Πέθανε το 878 και τον διαδέχτηκε ένας άλλος μεγάλος αστέρας Ορθοδοξίας, ο Μέγας Φώτιος. Ας έχουμε τις πρεσβείες του Αγίου. Αμήν.